Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσουμε για ένα center for το οποίο οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να μας απασχολήσει έντονα τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ναι. Τι λες? Ποιο είναι αυτό? Στο λεβαδιακό παίζει. Παίζει το λεβαδιακό. Τώρα μιλάω το ειλικρινά για την περίπτωση του γιου σου. Έχω ακούσει τουλάχιστον 2 χρόνια πίσω από ποδοσφαιράνθρωπους και επειδή τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν δημοσιεύματα στον τύπο ότι ενδιαφέρει την ΑΕΚ, γι' αυτό την κάνω την κουβέντα. Ξέρω ότι είναι άβολη η θέση σου εξ ορισμού, αλλά ήθελα ένα σχόλιο. Όχι, άβολη δεν είναι καθόλου. Είμαι ένας χαρούμενος μπαμπάς, όπως όλοι οι υπόλοιποι πατεράδες, που όταν βλέπουν ότι το παιδί τους έχει μια κάποια πορεία, έχει ένα καλό ξεκίνημα. Θεωρώ κι εγώ σαν παλιός άνθρωπος που φέρω χωρίς να είναι τελείως αντικειμενική χρήσιμη. Πραγματικά έχει δυνατότητες και του αξίζει να μπορέσει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Γιατί έχει όνειρα, δουλευταράς είναι, καλός ποδοσφαιριστής είναι, να προχωρήσει δουλεύοντας με σκυμμένο το κεφάλι και να φτάσει εκεί που ονειρεύεται και που αξίζει. Λένε και λένε σωστά ότι εκεί που αγαπάμε είμαστε και πιο αυστηροί. Πιθανολογώ ότι ισχύει και στη δική σου περίπτωση, σε κριτική κλπ. Σίγουρα συζητάμε και μιλάμε και από μικρό παιδί που ήταν ο Φώτης σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι ένα από τα δυνατά του σημεία, ότι έχει έντονη προσωπικότητα, έχει δική του κρίση. Ακούει βέβαια και τη συγκινή, τη γνώμη του πατέρα του, που και αυτή είναι αρκετά αυστηρή. Και δεν βγήκε και στόπερ, βγήκε center for, και καλό center for κιόλας. Εδώ είναι τώρα το θέμα, ότι εγώ είμαι αμυντικός, αυτός επιθετικός. Η δόξα πάει στον επιθετικό, το ξέρεις αυτό τώρα. Ναι.